Σήμερα θα συνεχίσουμε το μάθημά μας, δηλαδή, από την γέννηση. Είχαμε μείνει στη σελίδα 41. Είχαμε διαβάσει το 36 εδάφιο και θα ξεκινήσουμε από το 37, σελίδα 41, και θα διαβάσουμε 37 έως και 40. «Και ήρεσεν ο λόγος εις τον Φαραώ και εις πάντας τους δούλους αυτού. Και είπεν ο Φαραώ προς τους δούλους αυτού, δυνάμεθα να εύρωμεν καθώς τούτον άνθρωπον εις τον οποίον υπάρχει το Πνεύμα του Θεού. Και είπεν ο Φαραώ προς τον Ιωσήφ, επειδή ο Θεός έδειξεν νησέ πάντα ταύτα, δεν είναι ουδής τόσον συνετός και φρόνιμος όσον σύ. Σύ θέλεις είστε επί του οίκου μου και εις τον λόγο του στόματός σου θέλει υπακούει πας ο λαός μου. Μόνον κατά των θρόνων θέλω είστε ανώτερό σου». Το 37. «Και ήρεσεν ο λόγος εις τον Φαραώ και εις πάντας τους δούλους αυτού». Ήρεσεν ο λόγος εις τον Φαραώ. Ποιος λόγος? Ο λόγος της διερμηνίας του ενυπνίου που είδε ο Φαραώ και τον οποίον εξομολογήθηκε στον Ιωσήφ. Του είχε πει ότι το ενύπνιο αυτό το οποίο είδες, τα δύο ενύπνια που είδες, στην ουσία είναι ένα ενύπνιο, αφορούν το ίδιο πράγμα, πρόκειται για συμμαρτυρία. Τον ενημέρωσε πώς ακριβώς θα κινηθεί, ότι έρχονται 7 χρόνια μεγάλης αυθονίας, αλλά στη συνέχεια θα έχουμε 7 χρόνια βαρύτατης πείνας. Του έδωσε κατευθύνσεις πώς θα διαχειριστεί αυτά τα 7 χρόνια της αυθονίας, ότι θα πρέπει να μαζέψει, να κάνει το ταμείο του, να κάνει ένα καλό κουμάντο, έτσι ώστε όταν θα έρθει ο καιρός της ανομβρίας, της πείνας, να είναι γεμάτες οι αποθήκες, να υπάρχουν περισσεύματα, έτσι ώστε να τροφοδοτηθεί ο λαός. Είπαμε τις προάλλες ότι ο Θεός αποκαλύπτει γρίφους και ενίγματα σε εκείνους οι οποίοι αποδέχθηκαν στη ζωή τους να πάθουν για το όνομα του Χριστού, να περιμένουν τον Κύριο να ενεργήσει μέσα σε καταστάσεις αδικίας, εξουθένησης. Ο Ιωσήφ δεν επαναστάτησε εναντίον αυτού του οποίου επέτρεψε ο Θεός, παρέμεινε με υπομονή και εμπιστοσύνη σε αυτά το οποίο ο Θεός του είχε φανερώσει και κάποια στιγμή η χάρη του Θεού ενήργησε κατά τέτοιον τρόπο ώστε να αποκαλύψει αυτά τα σπουδαία πράγματα στον Ιωσήφ και στους δύο, όσον αφορά τους δύο συνεχμαλώτους, συγκρατούμενους, και στη συνέχεια τώρα με τον Φαραώ. Αφού λοιπόν εξηγεί το ενύπνιο αυτό το οποίο είδε στον Φαραώ, ο Φαραώ ευαρεστήθηκε από τα λόγια του Ιωσήφ. Τώρα, τι ήταν αυτό που τον ευαρέστησε? Γιατί ο Ιωσήφ δεν του είπε μόνο καλά, του είπε και άσχημα. Του είπε ότι θα έρθουν 7 χρόνια πείνας, μάλλον αυθονίας, αλλά θα έρθουν και 7 χρόνια πείνας. Τι είναι αυτό λοιπόν που άρεσε στον Φαραώ? Στον Φαραώ άρεσε ότι ο Ιωσήφ ήταν ακριβής, συγκεκριμένος και έδωσε λύση στο αδιέξοδο. Αυτό ακριβώς κάνει η αποκάλυψη του Πνεύματος του Αγίου. Δίνει λύση στο αδιέξοδο. Αφενός μεν κάνει διάγνωση της κατάστασης, του γρίφου, αφετέρου δίνει την λύση στο αδιέξοδο. Και το κυριότερο είναι ότι αυτά τα οποία λέει γίνονται. Ήρεσε λοιπόν ο λόγος εις τον Φαραώ και εις πάντας τους δούλους αυτού. Και εδώ βλέπουμε ότι ο Ιωσήφ, χωρίς να το πολυκαταλάβει, οδηγείται προς την ύψωση. Ένας άνθρωπος που έφαγε με το κουτάλι την εξουθένωση και την αδικία, τώρα, χωρίς να το καταλάβει, αρχίζει σιγά σιγά να τον ανεβάζει ο Θεός και να τον συστήνει στη συνείδηση του Φαραώ. Το 38 εδάφιο. «Και είπεν ο Φαραώ προς τους δούλους αυτού, δυνάμεθα να εύρωμεν καθώς τούτον άνθρωπον εις τον οποίον υπάρχει το Πνεύμα του Θεού». Δυνάμεθα να εύρωμεν τέτοιον άνθρωπο? Ο Φαραώ είναι έξυπνος, είναι έμπειρος. Είναι η θέση να καταλάβει ότι του έχει πέσει ένα λαχείο. Καταλαβαίνει ότι εδώ πρόκειται για μια μοναδική περίπτωση ανθρώπου
ο οποίος έχει συνεννόηση με τον Θεό. Δύσκολα το βλέπεις αυτό. Καταλαβαίνει ότι μέσα από την κοπρία ο Θεός του δίνει ένα χρυσάφι. Και η αλήθεια είναι ότι πράγματι ο Θεός μέσα από την κοπρία ανυψώνει τον Πένιτα. Αυτό κάνει ο Θεός. Πάντοτε έτσι ενεργεί. Μέσα από φοβερά αδιέξοδα και καταστάσεις ο Θεός βγάζει ανθρώπους πλήρης Πνεύματος Αγίου. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο θα πει στον προφήτη ότι σε κατέστησα εκλεκτό στο χωνευτήρι της θλίψης. Πώς νομίζεις ότι θα σου μιλήσει ο Θεός? Πώς μπορεί ο Θεός να σου εμπιστευτεί όχι μόνο το λόγο Του, αλλά και μια σχέση καθημερινή δια της οποίας θα απολαμβάνεις το λόγο Του. Δηλαδή τη φωνή Του, την οδηγία. Γιατί αυτό είναι πολύ μεγάλη υπόθεση για να το κρατήσει κάποιος επάνω του χωρίς να φουσκώσει, χωρίς να υπερηφανευτεί. Πρέπει λοιπόν να δημιουργηθούν τα κατάλληλα δυσώματα. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο η Γραφή μας λέει ότι ο Κύριος είναι ο σταθμίζων της καρδίας. Δηλαδή φέρνει στον άνθρωπο τέτοιου είδους μπαλάτζα και ισορροπίες, έτσι ώστε να είναι ισορροπημένος για να μην επαρθεί. Το μεγαλύτερο πρόβλημα στον άνθρωπο είναι η αλαζονία. Και αυτή είναι η νόσος των πετυχημένων. Και αυτό μπορεί να συμβεί και στα πνευματικά. Σε κάποιον που ο Κύριος έχει μιλήσει, τον οποίον έχει χρησιμοποιήσει, κινδυνεύει όσο δεν μπορεί κανείς να φανταστεί. Ειδικά αυτοί που έχουν χαρίσματα Πνεύματος Αγίου ή έχουν διακονίες, που πραγματικά ο Θεός τους έχει μιλήσει ή τους μιλάει, εκείνοι είναι που κινδυνεύουν πολύ, μα πάρα πολύ. Και ο μεγάλος κίνδυνος είναι η έπαρση. Όταν ο άνθρωπος επαρθεί, τότε αρχίζει και μπορεί να μπει και η άλλη διδασκαλία. Και τότε αρχίζουν τα πράγματα και χάνονται. Ακριβώς λοιπόν γι' αυτό το λόγο ο Θεός, ο οποίος είναι σοφός και δεν θέλει να χαθεί το σκεύος του, επιτρέπει γεγονότα τέτοια ώστε από τη μία να μην επαρθεί, αλλά από την άλλη του μιλάει για να μην απογοητευτεί. Είναι λοιπόν αυτοί οι συσχετισμοί, οι ισορροπίες, τις οποίες μόνο ο παντογνώσης Θεός μπορεί και είναι η θέση να καθορίσει και να επιβάλλει, θα έλεγε κανείς, στον άνθρωπο. Λέει λοιπόν ο Φαραώ προς τους δούλους αυτού, «Δυνάμεθα να έβρεπεν καθώς τούτον άνθρωπον εις τον οποίον υπάρχει το Πνεύμα του Θεού». Πού το κατάλαβε ότι υπάρχει το Πνεύμα του Θεού? Μήπως έκανε κανένα θαύμα? Είπε κάτι το οποίο θα συμβεί στο απότερο μέλλον. Οι άνθρωποι λένε «Φέξε μου και γλίστρησα». Τι μας λέει τώρα? Μας έδωσε μία ερμηνεία για κάποιο ενύπνιο. Δεν έγινε σήμερα το απόγευμα η εκπλήρωση του ενυπνίου. Τότε πόσο Φαραώ είναι η θέση να καταλάβει ότι αυτός ο άνθρωπος έχει τέτοια επαφή με τον Θεό και ο λόγος και η συμβουλή την οποία του δίνει είναι από το Θεό και από το Πνεύμα το Άγιο? Πού το καταλαβαίνει? Το καταλαβαίνει γιατί ο λόγος τον οποίον εξτομίζει προς τον Φαραώ ο Ιωσήφ είναι λόγος συγκροτημένος, συγκεκριμένος και δίνει λύση και κατεύθυνση. Και το καταλαβαίνει αυτό ο Φαραώ. Δεν είναι ευχολόγια, δεν είναι αφηρημένα πράγματα, αοριστολογίες, δεν πλατιάζει. Αλλά σε κάθε πτυχή του ενυπνίου η αποκάλυψη του Θεού διαστόματος Ιωσήφ έχει να πει συγκεκριμένα πράγματα, μα πάρα πολύ συγκεκριμένα. Το μεγάλο πρόβλημα στις εξηγήσεις είτε του Ευαγγελίου είτε των μηνυμάτων είτε των ενυπνίων είναι το πλάτιασμα και η πιθανολογία. Μπορεί να είναι αυτό, μπορεί να είναι εκείνο, μπορεί να είναι το άλλο. Το ξέρουμε ότι μπορεί να είναι αυτό, μπορεί να είναι εκείνο και μπορεί να είναι το άλλο. Και μπορεί να είναι και το παράλληλο. Όπως επίσης, γενικότερα η επέκταση. Το θέμα δεν είναι η επέκταση εις πλάτος, αλλά είναι η επέκταση εις βάθος. Το βάθος είναι το θέμα. Το σκάψιμο είναι το θέμα. Τι θέλει να μου πει. Όχι τι θα μπορούσε να εννοεί, αλλά τι θέλει να μου πει. Συγκεκριμένα πράγματα. Το κατάλαβε. Το κατάλαβε ο Φαραώ. Κανένας άνθρωπος δεν του μίλησε τόσο συγκεκριμένα και κανένας άνθρωπος δεν ήταν τόσο μα τόσο σαφής. Είναι η θέση να το εννοήσει και ακριβώς αυτό το πράγμα το εννοήσε.
Το 39. Και είπεν ο Φαραώ προς τον Ιωσήφ, «Επειδή ο Θεός έδειξεν εισέ πάντα ταύτα, δεν είναι ουδής τόσον συνετός και φρόνιμος όσον σύ». Μάλιστα. Ο Φαραώ λοιπόν έχει μυαλό. Είναι εις θέση να αντιλαμβάνεται, να ζυγίζει ποιον έχει απέναντί του, και ας μην είναι βαφτισμένος με Πνευμάγιο. Έχει καταλάβει ότι εφόσον αυτός ο άνθρωπος είναι από τον Θεό και εφόσον ο Θεός επιλέγει αυτόν τον άνθρωπο, θα τον επιλέξω και εγώ. Αφού ο Θεός επιλέγει να κάνει παρέα με αυτόν τον άνθρωπο, δηλαδή να έχει σχέση μαζί του, θα κάνω παρέα και εγώ μαζί του. Δεν θα κάνω παρέα με εκείνους που είναι χήμα. Δεν θα κάνω παρέα και δεν θα έχω σχέσεις με εκείνους που λένε ότι έχουν σχέση με τον Θεό αλλά είναι κοσμικευμένοι και δολώνουν την υγιένουσα διδασκαλία και φαρδένουν τα όρια και μετακινούν όρια τα οποία θέτουν οι πατέρες, καθώς λέγει η Γραφή, έτσι λέει στις παροιμίες. Μη μετακίνει όρια αρχαία τα οποία έθεσαν οι πατέρες σου. Το κατάλαβε. Δεν είναι αναγεννημένος. Αλλά έλα που ο Θεός έχει δώσει στον άνθρωπο το μυαλό, το νου, τη συνείδηση. Το μόνο που χρειάζεται είναι ο άνθρωπος να είναι στοιχειωδός ειλικρινής. Και αν μη τι άλλο να ξέρει τι του γίνεται. Ο Φαραώ, ευτυχώς για αυτόν, έχει καταλάβει τι γίνεται και κάνει μια πολύ μα πάρα πολύ απλή σκέψη, λογική σκέψη, η οποία θα τον οδηγήσει στην ενέργεια του Θεού. Εδώ θα πρέπει να πούμε, αδέλφια, το εξής. Όπως ξέρουμε, στην αλφάβητο υπάρχει το α, υπάρχει το β, υπάρχει το γ, υπάρχει το ω. Για να πας στο ω πρέπει να περάσεις από το α, το β, το γ κτλ. Όπως επίσης, σε έναν ουρανοξύστη, 15 όροφο, υπάρχει ο πρώτος, ο δεύτερος, ο τρίτος. Για να πας στο 15ο, δεν μπορείς να διακτηνιστείς δια της πίστεως. Σου λέει ο άλλος δια της πίστεως. Τι πάει να πει δια της πίστεως? Δια της πίστεως θα ακολουθήσω την πεπατημένη. Ή θα πάρω, αν έχω όρεξη, τις σκάλες και θα πάω στο 15ο, αν το λέει η υπερδικούλα μου, ή θα πάρω το ασαντσέρ και θα με πάει στο 15ο. Δια της πίστεως θα πάω κι έτσι. Δεν είναι πίστης να έχω την ψευδέστηση ότι θα εκτοξευθώ έως 15ου ουρανού. Η πίστη λέει ότι εγώ θα πάω με τις σκάλες, γιατί πιστεύω ότι ο Θεός θα με βοηθήσει να τις ανέβω, ή θα πάω με τα σαντσέρ γιατί πιστεύω ότι δεν θα πιάσει βραχυκύκλωμα και θα πίνουμε στον 8ο. Εκεί λοιπόν είναι η πίστη. Και η πίστη ενούται με την λογική του ανθρώπου, όταν η λογική του ανθρώπου είναι διαμορφωμένη και κατηρτισμένη εν Χριστώ Ιησού. Βεβαίως και ο άνθρωπος βάζει τη λογική να δουλέψει. Αλλά ποια λογική? Τη λογική του Ευαγγελίου. Γιατί υπάρχει η λογική του κόσμου. Ο Θεός δίνει στον άνθρωπο τη λογική. Δεν του την έδωσε για να την ευνοχίσει, ούτε να την καρτηριάσει και να λέει τρέλες. Του τύπου ότι εγώ δια της πίστος θα εξφενδονιστώ στο 15ο όροφο. Δεν γίνονται αυτά. Αυτά γίνονται στο Χόλιγουντ. Εμάς δεν μας απασχολούν όμως. Εμείς θέλουμε να είμαστε ρεαλιστές. Επομένως, αυτό το οποίο στην πραγματικότητα εδώ μας λέει ο Λόγος του Θεού, ποιο είναι? Πριν αρχίσεις να λες, Κώστα, ότι σου μιλάει ο Θεός και οδηγείσαι υπό του Πνεύματος του Αγίου, ξεκίνα πρώτα την πνευματική σου πορεία με βάση τη λογική του Ευαγγελίου, υιοθετώντας αυτά τα οποία σου λέει το Ευαγγέλιο του Χριστού καταρχάς, που είναι το λογικό άδωλο γάλα. Το Ευαγγέλιο τι είναι? Είναι το λογικό άδωλο γάλα. Είναι λογικό, είναι άδωλο, είναι γάλα. Δηλαδή είναι τροφή, είναι οδηγία, είναι περπάτημα. Αυτό μας λέει στην πραγματικότητα. Όταν λοιπόν θα αρχίζεις να πίνεις το γαλατάκι, δηλαδή να βάζεις το μυαλό σου να δουλεύει εν Χριστώ, τότε στην πορεία του χρόνου ή των χρόνων θα αρχίζεις πλέον και να έχεις και πνευματικές εμπειρίες, θα αρχίσεις να βλέπεις ότι ο Θεός οδηγεί δια Πνεύματος Αγίου, θα μπορείς να διερμηνεύεις την φωνή του Πνεύματος του Αγίου, του Θεού δια Πνεύματος Αγίου, θα μπορείς να αποκρυπτογραφείς το κήρυγμα, αυτό ήταν για μένα, δια Πνεύματος Αγίου, στην προσευχή θα μπορείς να αναγνωρίζεις ποιος λογισμός είναι της καρδιάς σου και ποιος είναι του Πνεύματος του Αγίου. Όλα αυτά είναι η πορεία μιας πνευματικής ζωής. Αυτό είναι όλο.
Ο Φαραώ λοιπόν αντιλαμβάνεται εδώ ότι ο άνθρωπος αυτός του μιλάει ο Θεός. Και κοιτάξτε τι λέει. Επειδή ο Θεός έδειξεν εισέ πάντα ταύτα. Ο Θεός δείχνει λοιπόν. Ναι, ο Θεός φανερώνει. Ο Θεός φανερώνει και συνεννοείται με τους ανθρώπους του. Και λέει, αφού ο Θεός έδειξε εισέ αυτά τα πράγματα, τότε εσύ θα εργαστείς σε αυτά που σου έδειξε ο Θεός. Λογική σκέψη με πνευματικό υπόβαθρο. Και αυτό ακριβώς θέλει να κάνουμε και εμείς ο Θεός. Λογική σκέψη επί τη βάση του Ευαγγελίου του Χριστού. Λογική σκέψη εμπιστευμένη τα λόγια του Θεού. Λογική σκέψη, γιατί πιάμε το λογικό άδωλο γάλα και καταλάβαμε τώρα. Αρχίζει ο άνθρωπος λοιπόν και εννοεί. Πάντε εσείς, θα πει ο Παύλος, έχετε νουν Χριστού. Δηλαδή το μυαλό σας λειτουργεί ώστε να αντιλαμβάνεστε τι θέλει να σας πει ο Κύριος. Και επειδή λοιπόν ο Θεός έδειξεν εισέ πάντα ταύτα, δεν είναι ουδής τόσο φρόνιμος και τόσο συνετός και φρόνιμος όσο εσύ. Αφού ο Θεός σου δείχνει, αυτό σημαίνει ότι είναι και μαζί σου. Τώρα, γιατί ο Θεός σου δείχνει? Θα μου πεις, εντάξει, να μου δείξει, αλλά γιατί να μου δείξει? Πότε θα μου δείξει? Ο Θεός λέει έδειξε σε πάντα τα αυτά. Μάλλον, επειδή ο Θεός έδειξε σε πάντα τα αυτά, δεν είναι ουδής τόσο συνετός και φρόνιμος όσο εσύ. Ο Θεός λοιπόν δείχνει πράγματα σε εκείνους οι οποίοι είναι συνετοί και φρόνιμοι. Συνετοί τι σημαίνει? Δεν λένε τρέλες. Δεν πάσχουν από θεομανία. Δεν έχουν την ψευδέστηση ότι δια της πίστεως θα εκτοξευθούν έως 15ου ορόφου επειδή έχουν πίστη. Είναι συνετοί. Είναι μυαλωμένοι. Βαδίζουν ψαχουλεύοντας το λόγο του Θεού. Και αυτό είναι ταπείνωση. Και ακριβώς επειδή είναι συνετοί, είναι και φρόνιμοι. Δηλαδή, κρύβονται πίσω από τον Κύριο. Δηλαδή, δεν ξεπροβάλλουν. Δεν προσπαθούν να φανούν. Και η σύνεσή τους εστιάζεται σε ένα χαρακτηριστικό. Έχουν μάθει να περιμένουν, υπομένοντας αδικίες και εξουθενήσεις. Εκεί έδειξε ο Κύριος όλα αυτά τα φοβερά και τρομερά. Σε έναν άνθρωπο, ο οποίος υπέμεινε την αδικία με σύνεση και υπομονή, ενώ δεν έφταιγε σε τίποτα. Ξέρεις τι είναι να έχεις φόβο Άγιο στην καρδιά σου, να έχεις αίσθηση της αορά του παρουσίας, να ξέρεις ότι ο Θεός σε βλέπει, η άλλη να σε επιθυμεί, η κυρία Πεντεφρίδου, να του επιτίθεται και μια και δυο και τρεις και δεκατρεις, εκείνος να μένει σταθερός. Σου λέει, εγώ θέλω να κάνω το θέλημα του Θεού. Άρα ο Θεός θα με φυλάξει. Και τελικά να τον κλείνουν φυλακή επειδή κάνει το θέλημα του Θεού. Και τότε τι νόημα έχει να πιστεύω εγώ στο Θεό? Και όμως αυτός και φυλακή πήγε και με τον Θεό δεν σκληρύνθηκε. Μετά έρχονται οι δύο που βλέπουν το ενύπνιο, οι συνεχμάλωτοι, οι συγκρατούμενοι. Και του λένε, είδαμε αυτό και αυτό. Και τους εξηγεί το ενύπνιο. Και την επόμενη μέρα βγαίνουν έξω, όπως ακριβώς τους τα εξήγησε. Και τους λέει, σας παρακαλώ ένα πράγμα, μόνο μην με ξεχάσετε. Όχι, τι είναι αυτά που λες, δεν το συζητάμε καθόλου. Την επόμενη μέρα εγώ θα πάω στο Φαραώ να το πω όλα. Δεν πήγε ποτέ. Αλλά πήγε μετά από 2 χρόνια. 2 χρόνια, δεν ήξερε ο Ιωσήφ ότι μετά από 2 χρόνια θα γίνουν όλα. Πέρασε μια εβδομάδα, πέρασε 2, πέρασαν 2 μήνες, 3, με ξέχασε. Πάει. Κύριε, δείχνει σε μένα πράγματα για τους άλλους. Οι άλλοι βγαίνουν, εγώ μένω μέσα. Τι νόημα έχει να σε ακολουθώ? Καλά κάνεις και μου τα δείχνεις, καλά κάνεις που ό,τι μου δείχνεις βγαίνει, αλλά όλα αυτά ισχύουν για τους άλλους, για μένα τίποτα. Η σύνεση όμως στον άνθρωπο αυτό είναι, στον άνθρωπο αυτό ήταν ότι έμεινε με υπομονή, εμπιστευμένο στο Θεό, κάτι θα κάνει και για μένα κάποια στιγμή. Αυτό είναι το μήνυμα, αδελφοί. Αυτή είναι η σύνεση. Εκεί θα σου μιλήσει ο Θεός. Κύριε, ό,τι επιτρέψεις, εσύ ξέρεις, μόνο δώσ' μου το κουράγιο να υπομείνω. Αυτό μόνο. Δώσ' μου το κουράγιο να υπομείνω, γιατί αν εγώ βρισκόμουν στη θέση του Ιωσήφ, θα ήμουνα
ως νεκρός. Θα είχα καταρρεύσει ηθικά, ψυχικά, σωματικά. Γιατί όταν ο άλλος ταλαιπωρείται η ψυχή του, μετά αυτό κάπου ξεσπάει. Ο άλλος έχει άγχος και παθαίνει γαστροραγία. Δεν είναι μικρό πράγμα αυτό. Ξέρεις τι είναι, από 15-16, δεν θυμάμαι πόσο, μικρούλης ήταν, 17-18 χρονών παιδί, να τον επουλήσουν οι αδελφοί του και μετά να περάσει όλα αυτά τα οποία πέρασε και να μένει πιστός και ισορροπημένος. Πώς δεν έγινε καταθλιπτικός, πώς δεν ήθελε ηρεμιστικά, πώς δεν πήγε να πάρει ναρκωτικά, αν πει στην φυλακή που να τα βρει. Αν ζούσαμε τώρα σε μια φυλακή, όλο ναρκωτικά παίρνουνε. Το πιο εύκολο πράγμα. Θέλω να πω δηλαδή ότι δεν προσπάθησε να εκτονωθεί κάπου αλλού ο άνθρωπος αυτός. Έμεινε πιστός. Και μέσα σε αυτή τη σύνεση και τη φρόνηση, ο Θεός του δείχνε πράγματα. Και έρχεται τώρα η στιγμή που του δείχνει πράγματα για τον Φαραώ, αλλά που εργάζεται το καλύτερο για τον ίδιο. Το 40. «Σύ θέλεις είστε επί του οίκου μου, και εις τον λόγο του στόματός σου θέλει υπακούει πας ο λαός μου. Μόνον κατά των θρόνων θέλω είστε ανώτερός σου». Βέβαια. «Σύ θέλεις είστε επί των οίκων μου». Τον ήξερε και χθες. Πώς τον εμπιστεύεται? Έκανε κανένα θαύμα? Μία πρόβλεψη για το μέλλον έκανε. Και άμα δεν βγει? Όμως ο Φαραώ έχει καταλάβει ότι αυτή η φωνή είναι του Θεού και θα βγει οπωσδήποτε. Ποιος του το έδειξε αυτό? Ο Θεός, αδελφοί, είναι που συστήνει στις καρδιές τους δούλους του. Ο Θεός είναι αυτός που συστήνει στις καρδιές πρόσωπα. Ο Θεός. Τα πρόσωπα που είναι δικά του. Τα πρόσωπα που μένουν πιστοί, στο γεγραμμένο. Ο Θεός τα συστήνει. Θα μου πεις, δεν τον βλέπουμε να φοράει σταυρό το κουστούμι. Το βλέπουμε να βγαίνει μέσα από τη φυλακή. Ο Θεός την κατάλληλη στιγμή, τον κατάλληλο άνθρωπο, σου τον φέρνει από το πουθενά. Αυτό έγινε και στον Φαραώ. Γι' αυτό θα πρέπει να είμαστε πάντοτε έτοιμοι να μπορούμε να ακούμε τη φωνή του Θεού μέσα από πρόσωπα που ο Θεός χρήει και χρησιμοποιεί. Γιατί μιλάει και έτσι ο Θεός. Βλέπουμε ότι ο Φαραώ δεν έλαβε επίσκεψη από κάποιον άγγελο να του πει ότι ξέρεις τα πρώτα 7 χρόνια αυθονία, τα δεύτερα 7 χρόνια δυστυχία, θα κάνεις αυτό, θα... Άνθρωπο έστειλε. Άνθρωπο διαπνεύματος Αγίου όμως. «Σύ λοιπόν θέλεις είστε επί του οίκου μου και εις των λόγων του στόματός σου θέλει υπακούει πας ο λαός μου». Αυτόν που μέχρι τώρα κανείς δεν υπολόγισε, αυτός που όλα αυτά τα χρόνια είχε λόγο Θεού και κανένας δεν τον ελάμβανε υπόψη του, έρχεται η ώρα και η στιγμή, γι' αυτό μιλάμε για υπομονή, γι' αυτό μιλάμε για προσμονή, ήρθε η ώρα και η στιγμή που ο Φαραώ, είναι σαν να λέμε, τώρα δεν με λαμβάνει κανένας υπόψη του, δεν σε λαμβάνει κανείς υπόψη του, και έρχεται αύριο μεθαύριο ο πρόεδρος της Δημοκρατίας και σου λέει ό,τι πεις εσύ θα γίνει. Θα μου πεις, γίνονται αυτά τα πράγματα? Όταν κάποιος είναι σκεύος Θεού, γίνονται στη ζωή του αυτό που λέει η Γραφή. Πολύ περισσότερα από όσα ζητούμε ή νοούμε. Αυτή είναι η Γραφή, αυτός είναι ο λόγος του Θεού. Γιατί ο Κύριος είναι ο μόνος δυνάμενος να κάνει υπέρ εκ περισσού όσων ζητούμε ή νοούμε. Ποιο είναι το μήνυμα για σήμερα, για εμάς όλους? Ότι ο Κύριος έχει πράγματα να κάνει στη ζωή σου, θαυμαστά, μόνο μείνε εκπαιδευόμενοι με υπομονή σε αυτά τα οποία ο Θεός επιτρέπει. Να είσαι σίγουρος και σίγουρη ότι αποκλείεται ο Θεός να σε κατεσχύνει. Αποκλείεται. Θα μείνεις λοιπόν σε αυτή τη φυλακή, σε αυτή την παιδεία, και φρόντιζε να κάνεις αυτό που έκανε ο Ιωσήφ. Ήταν στη φυλακή του και ενώ ήταν στη φυλακή του βοηθούσε τους συναχμαλώτους του. Αυτό θα κάνουμε και εμείς, αδελφοί. Τι περνάμε αυτόν τον καιρό, αυτό και αυτό και εκείνο, μάλιστα. Θα είμαστε μέσα στην Εκκλησία του Χριστού και θα βοηθάμε τα αδέλφια μας. Με ποιον τρόπο? Με την προσευχή μας, με τη βοήθειά μας, με την υπηρεσία μας, με έναν λόγο παρηγοριάς. Θα είμαστε δηλαδή ενεργοί φυλακισμένοι. Αν εμείς είμαστε φυλακισμένοι, και φυλακισμένοι είμαστε και δέσμοι είμαστε. Όπως λέει σε κάποιον προφήτη, ήσελθε ή έξελθε από το χείρωμα,
δέσμοι της ελπίδος. Έτσι λέει η Γραφή. Είμαστε λοιπόν δέσμοι της ελπίδος. Μας αγάπησε ο Χριστός, που είναι η ελπίδα μας. Και αυτή η αγάπη έχει δεσμά. Είναι τόσο ασφιχτικά αυτά τα δεσμά που δεν θα σε αφήσουν ποτέ, εκτός και αν θελήσεις εσύ να απελευθερωθείς από αυτά τα δεσμά. Αλλά νομίζω ότι, αδελφοί, από αυτά τα δεσμά κανείς μας σήμερα δεν θέλει να ελευθερωθεί. Θέλουμε όσο δυνατόν αυτά τα δεσμά πιο πολύ και πιο πολύ να μας φύγουν, ιδιαιτέρως αυτόν τον έσχατο καιρό. Συ λοιπόν θέλεις είστε επί του οίκου μου, εις τον λόγο του στόματός σου θέλει υπακούει πας ο λαός μου, και κοιτάξτε τι του λέει, μόνον κατά τον θρόνον θέλω είστε ανώτερό σου. Μόνο κατά τον θρόνον, που σημαίνει ότι την πραγματική εξουσία στο λαό της Αιγύπτου θα την ασκείς εσύ. Εγώ θα είμαι κατά τον θρόνον. Πώς είναι ο πρόεδρος της δημοκρατίας, ο οποίος είναι ο ανώτατος πολιτιακός άρχον, αλλά δεν έχει πολλές εξουσίες. Είναι υποχρεωμένος να υπογράφει κάθε τι που θα φέρνει ο πρωθυπουργός ως ο έχων την κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Κάτι τέτοιο του λέει θα είσαι κι εσύ. Εγώ θα προεδρεύω, εσύ θα κυβερνάς. Αυτό θα γίνεται. Εσύ θα μου φέρνεις να υπογράφω και εγώ θα υπογράφω ό,τι λες εσύ. Και όλοι οι άλλοι θα λένε αυτό το οποίο λες εσύ. Ποιος θα το περίμενε ότι ένας 30χρονος νέος, ο οποίος είναι διωγμένος και κυνηγημένος από τα 17 του, τα 18 του, θα φτάσει σε αυτό το σημείο, από την εσωτέρα φυλακή, να φτάσει να γίνει κυβερνήτης της Αιγύπτου. Βλέπεις λοιπόν πόσο σπουδαίο πράγμα είναι η αποδοχή με υπομονή όλων αυτών των συμβάντων που επιτρέπει ο Θεός. Κάτι θα κάνει ο Θεός, αδελφοί, και θα κάνει πολύ περισσότερα από όσα φανταζόμαστε. Να διαβάσουμε από το 41 έως και το 42. Και είπεν ο Φαραώ προς τον Ιωσήφ, «Ιδού σε κατέστησα εφόλης της γης της Αιγύπτου, και εκβαλών ο Φαραώ το δακτυλίδιον αυτού εκ της χειρός αυτού, έβαλεν αυτό εις την χείραν του Ιωσήφ, και ενέδισε αυτόν η μάτια βύσινα και περιέβαλε χρυσούν περιδέρεων περί των τράχυλων αυτού». Μάλιστα. Εσένα λοιπόν θέτω εφόλης της γης της Αιγύπτου. Σου δίνω λοιπόν μία εξουσία άνευ προηγουμένου, την οποία ποτέ δεν φαντάστηκες. Και από το 42 εδάφιο ξεκινάει η μεταμόρφωση του Ιωσήφ. Το ασχημόπαπο που έγινε πρίγκιπας. Αυτό έχει συμβεί εδώ τώρα. Και σε αυτή τη μεταμόρφωση, εμείς σήμερα θα βγάλουμε πνευματικά νοήματα μέσα από την Καινή Διαθήκη, όπως μας το δίνει το Πνεύμα του Θεού. Γιατί τελικά, όταν ο άνθρωπος υπομείνει με σύνεση και φρόνηση αυτά που ο Θεός επιτρέπει, εκτός του ότι θα του δώσει αποκάλυψη και θα του φανερώσει πράγματα ωραία, στη συνέχεια μέσα από όλα αυτά θα αρχίζει να τον μεταμορφώνει. Και κοιτάξτε τώρα πώς γίνεται αυτή η μεταμόρφωση. 42 εδάφιο. «Και εκβαλών ο Φαραώ το δακτυλίδιον αυτού εκ της χειρός αυτού, έβαλεν αυτό εις την χείραν του Ιωσήφ, και ενέβησε αυτόν η μάτια βύσινα, και περιέβαλε χρυσούν περιδέρεων περί των τράχυλων αυτού». Εκβαλών ο Φαραώ το δακτυλίδιον αυτού εκ της χειρός αυτού. Το δακτυλίδι ξέρουμε ότι είναι ο αραγώνας του Πνεύματος του Αγίου. Και στην πραγματικότητα εδώ έχουμε να κάνουμε πλέον με μία πάρα πολύ στενή προσωπική σχέση με τον Κύριο. Είναι μία σχέση, γι' αυτό είναι αραβόνα στο Πνεύμα το Άγιο, όπου ο Κύριος σε οδηγεί, σε κατευθύνει και το κυριότερο σου κάνει φανερή την αγάπη Του. Γιατί όταν συμβαίνουν όλα αυτά που συμβαίνουν, αν δεν έχεις να βιώνεις την αγάπη του Θεού, πώς θα αντέξεις, δεν γίνεται. Του βάζει λοιπόν αυτό το δακτυλίδι στα χέρια του και ενέδισε αυτόν ημάτια βύσινα. Γνωρίζουμε ότι τα ημάτια, τα βύσινα τι είναι? Είναι τα δικαιώματα των Αγίων, θα πεις στην Αποκάλυψη. Θα μου πεις, τι είδους δικαιώματα έχουν οι Άγιοι? Ένα είναι το δικαίωμα των Αγίων, να έχουν άμεση πρόσβαση στην παρουσία του Θεού. Αυτό είναι και το κυριότερο, και αυτό έχουμε ανάγκη. Όλα τα άλλα δεν έχουν κανένα νόημα. Άμεση πρόσβαση στην παρουσία του Θεού, να βλέπουν τον Θεό.
Η στολή λοιπόν η βύσινη, τα δικαιώματα των Αγίων είναι η καθαρότητα, είναι το καθαρό ένδυμα της ψυχής του ανθρώπου και του σώματος. Είναι λοιπόν κάθαρση εσωτερική και εξωτερική στον άνθρωπο, γιατί η καθαρή την καρδία θα δουν τον Θεό. Αγιάζεται λοιπόν ο άνθρωπος μέσα από όλα αυτά τα συμβάντα. Μέσα από όλη αυτή την υπομονή ο Θεός τον αγιάζει, τον καθαρίζει και εκεί επάνω ακριβώς βλέπει το χέρι του Θεού στη ζωή του. Και εκεί αποκτά αυτό το δικαίωμα. Δεν είναι ένα δικαίωμα να λέει στον άλλον τι θα κάνει, αλλά είναι το δικαίωμα που έχει κάθε παιδί να πηγαίνει στον πατέρα του και του λέει: «Πατέρα, έχω πρόβλημα, μίλησέ μου, συμβούλεψέ με, πες μου τι πρέπει να κάνω». Είναι τα δικαιώματα των Αγίων, τα δικαιώματα των παιδιών του Θεού. Στη συνέχεια λέει: «Και περιέβαλε χρυσούν περιδέρων περί των τράχυλων αυτού». Τι είναι αυτό το χρυσούν περιδέρων? Είναι τα χαρίσματα του Πνεύματος του Αγίου. Και γιατί τα αναφέρει τρίτα και δεν τα αναφέρει πρώτα? Μήπως γιατί δεν έχουν μεγάλη σημασία? Κάθε άλλο. Έχουν πάρα πολύ μεγάλη σημασία τα χαρίσματα του Πνεύματος του Αγίου. Τα αναφέρει τρίτα όμως γιατί πριν από αυτά υπάρχουν προϋποθέσεις. Διότι η άσκηση των χαρισμάτων του Θεού έχει προϋπόθεση τη σχέση με τον Θεό, τον Αραβώνα, το κυριότερο αυτό, η σχέση με τον Θεό και την αγιότητα, τη λευκή στολή. Εάν κάποιος δεν έχει στενή σχέση με τον Θεό, θα μου πεις ότι είναι βαφτισμένος κάποιος με Πνεύμα Άγιο, σημαίνει ότι έχει σχέση με τον Θεό? Όχι. Σημαίνει ότι αν θέλει μπορεί να έχει σχέση. Δεν σημαίνει ότι έχει. Επομένως, σχέση με τον Θεό, στενή, και αγιότητα, ο συνδυασμός αυτό οδηγεί τον άνθρωπο στην εξάσκηση, την αξιόπιστη εξάσκηση του χαρίσματος. Εκεί πράγματι ο Θεός μιλάει και φανερώνει και συμμαρτυρεί. Εάν όμως δεν υπάρχει η σχέση με τον Θεό, τι σημαίνει σχέση με τον Θεό? Να μην σκέφτομαι άλλα πράγματα. Να μην έχω στην καρδιά μου άλλα πράγματα, αλότρια. Πώς είναι δυνατόν να έχω στο νου μου άλλα πράγματα και να αγαπάω τον Θεό? Είναι σαν να λέμε ένας άντρας αγαπάει τη γυναίκα του, αλλά έχει στο νου του κι άλλες. Δεν γίνεται αυτό. Δεν μπορεί να σταθεί. Επομένως, σχέση με τον Θεό σημαίνει αγαπητική σχέση. Η καρδιά του πιστού, του χαρισματικού, είναι προσκολλημένη στον Κύριο. Όταν η καρδιά είναι προσκολλημένη στον Κύριο, τότε ο Κύριος τον αγιάζει. Διότι όταν έχει σχέση με τον αγαπημένο, αυτό σημαίνει ότι τον αγγίζεις και σε αγγίζει. Αυτά τα αγγίγματα είναι ο αγιασμός. Δεν μπορεί λοιπόν κάποιος να έχει αποτέλεσμα να του μιλάει ο Θεός όταν δεν τον αγγίζει ο Θεός και δεν έχει σχέση. Και δεν μπορεί να έχει σχέση με τον Θεό όταν έχει άλλα πράγματα στην καρδιά του και άλλες προτεραιότητες, είτε αυτά είναι πρόσωπα, είτε αυτά είναι ενασχολήσεις, είτε είναι οτιδήποτε. Και δεν μιλάμε τώρα για τη δουλειά την οποία ο άνθρωπος είναι υποχρεωμένος να κάνει και την εργασία για τον άρτον των επιούσεων. Μιλάμε για προσκολήσεις σε άλλα πράγματα, ανώφελα, μάταια, τα οποία τον απομακρύνουν από τη χάρη, ακόμη και αν δεν είναι αμαρτία. Γι' αυτό λέμε η σχέση οδηγεί τον άνθρωπο στο άγγιγμα του Κυρίου, τα άγγιγματα του Κυρίου αγιάζουν το είναι του ανθρώπου και εκεί πέρα έρχεται η αποκάλυψη, η φανέρωση. Έχουμε πει και άλλη φορά, το λέει και στην επιστολή προς Κορινθίους, ότι τα χαρίσματα του Πνεύματος του Αγίου δεν είναι τίποτα άλλο παρά φανερώσεις του Πνεύματος. Επομένως το Πνεύμα το Άγιο φανερώνει σε εκείνους που αγιάζονται και αγιάζονται εκείνοι που έχουν σχέση με τον Θεό. Οπότε έχουμε σχέση με τον Θεό, εκ της σχέσεως έχουμε αγιότητα, γιατί είναι το άγγιγμα του Κυρίου, και στα άγγιγμα του Κυρίου, στην αγιότητα, ο άνθρωπος πλέον βλέπει τον Θεό, ακούει την φωνή του και ό,τι του λέει ο Θεός το λέει. Αν του πει θα πει, δεν του λέει, δεν του λέει. Αυτό είναι όλο. Αυτό είναι λοιπόν το περιδέρον περί των τράχυλων αυτού. Το 43 και το 44 να διαβάσουμε. «Και ανεβίβασεν αυτόν επί την άμαξαν αυτού την Δευτέραν. Και εκείρη τον έμπροσθεν αυτού γονατίσατε και κατέστησεν αυτόν εφόλης της γης Αιγύπτου. Και είπεν ο Φαραώ προς τον Ιωσήφ, εγώ είμαι ο Φαραώ και χωρίς σου ουδείς θέλει σηκώσει την χείρα αυτού ή τον πόδα αυτού καθόλην την γη της Αιγύπτου». Ωραία. 43 εδάφιο λοιπόν. «Ανεβίβασε αυτόν επί την άμαξαν αυτού τη Δευτέραν». Και αυτή η αναβίβαση στην πραγματικότητα τι είναι?
ανεβαίνει επίπεδο. Είναι η αναβάθμιση που έχει κάποιος που έχει υποστεί τόσα και τόσα για την εις τον Χριστό συνείδηση, ανεβαίνει επίπεδο. Τι πάει να πει ανεβαίνει επίπεδο? Δεν αντιλαμβάνεται πλέον τα πράγματα όπως τα αντιλαμβάνεται μέχρι τώρα. Τα βλέπει όλα από μια διαφορετική οπτική γωνία. Βλέπει τα ίδια πράγματα, τα ίδια διέξοδα, με διαφορετικό μάτι. Αυτή είναι η αποκάλυψη του Θεού. Αυτό είναι το αποτέλεσμα του συνδυασμού ενός τρίπτυχου, σχέση, αγιότητα, χάρισμα. Αυτό το πακέτο των τριών, αυτό το τρίπτυχο, οδηγεί τον άνθρωπο στην αναβάθμιση. Να βλέπει δηλαδή τα πράγματα τελείως διαφορετικά. Δεν έχει αλλάξει τίποτα στο περιβάλλον. Τα ίδια διέξοδα, οι ίδιες δυσκολίες, οι ίδιες φοβίες. Αλλά τώρα πια είναι άλλη η οπτική που βλέπει ο άνθρωπος τα πράγματα. Αυτή είναι η χάρη του Θεού που πλέον που έχει αγγίξει εκείνον ο οποίος έχει μείνει πιστός. Και εκείρητον έμπροσθεν αυτού γονατίσατε και κατέστησε αυτόν εφόλης της γης της Αιγύπτου. Εδώ λοιπόν έχουμε να κάνουμε μετά την αναβάθμιση και τι άλλο. Την πλήρη αποδοχή από τους υπολείπους, από όλους, γιατί το λέει ο βασιλιάς τώρα πια. Δεν είναι ότι το λέει ο Σιφ, δεν λέει ότι, κοιτάξτε να δείτε, έχω σχέση, να ο Αραβώνας, έχω αγιότητα, να η λευκή στολή, έχω και χάρισμα, έχω και αποτελέσματα, να το περιδέρεο. Δεν λέει τέτοια πράγματα. Οι Άγιοι άνθρωποι του Θεού δεν μιλάνε ποτέ για τον εαυτό τους. Όταν βλέπεις άνθρωπο που λέει «Ο Κύριος με χρησιμοποίησε και μου είπε να κάνω αυτό και έγινε εκείνο και μου είπε να κάνω το άλλο και έγινε το δίνα», εκεί πέρα μην ασχολείσαι καν. Είναι όπως το 1999, οι φούσκες του χρηματιστηρίου. Αυτά είναι φρουφρού και αρώματα. Δεν μας αφορούν. Δεν έχουν σχέση με την αυθεντικότητα της πνευματικής ζωής. Ο Άγιος άνθρωπος του Θεού ποτέ δεν περιευτολογεί και ποτέ δεν βγάζει κατάλογο με τις επιτυχίες του εν Χριστώ Ιησού. Αυτά δεν ισχύουν. Δεν υπάρχουν αυτά. Μην τα λαμβάνεις καθόλου υπόψη σου. Τόσο απλά, τόσο καθαρά, τόσο ξάστερα. Ποιος το κάνει αυτό? Ο Φαραώς. Ο Φαραώ, ο Κύριος της Αιγύπτου. Ο Κύριος των δυνάμεων. Με το λόγο του, με το πνεύμα του, με την πληροφορία την οποία φροντίζει να την καταστήσει σαφή προς πάντα στους παρευρισκομένους, λέει αυτός είναι. Αυτός είναι αντί εμού. Αυτός είναι ο ανταυτού. Αυτός είναι. Αυτόν θα ακούτε. Δεν το λέει ο Ιωσήφ για τον εαυτόν του. Ο Φαραώ τον συστήνει. Αυτή είναι η αλήθεια. Αυτή είναι η πραγματικότητα της πνευματικής ζωής. Και πράγματι, όσο ο πιστός δεν περιαυτολογεί, τόσο πιο πολύ ο Θεός το συστήνει. Πού? Παντού. Στο εκκλησιαστικό περιβάλλον, στο επαγγελματικό περιβάλλον, στο οικογενειακό περιβάλλον. Απλά αυτό δεν γίνεται αμέσως. Εκεί είναι το θέμα της υπομονής. Θα γίνει όμως. Θα γίνει. Να είσαι σίγουρος, να είσαι σίγουρο ότι θα γίνει αυτό. Είναι θέμα χρόνου, αλλά θα γίνει, γιατί ο Θεός πράγματι συστήνει όλους αυτούς που τον αγαπούν τόσο πολύ, ώστε να υποφέρουν για χάρη του. Γιατί ο Ιωσήφ τον αγάπησε το Θεό. Θα μπορούσε να συνευρεθεί με την Πεντεφρίδου. Δεν το έκανε ποτέ, αγαπούσε τον Θεό. Θα μπορούσε να πει ότι παρατάτε με ήσυχο, όλοι θέλετε να σας βοηθάω. Είμαι και στη φυλακή μου, κόψτε το λαιμό σας. Δεν ξέρω τίποτα εγώ από ανύπνοια. Αγαπούσε τον Θεό και αγαπούσε και τους συναχμαλώτες του. Γι' αυτό ο Θεός. Μετά από τουλάχιστον 12 χρόνια, δεν ξέρω πόσο χρόνο είναι, δεν ξέρω αν γράφει η γραφή, δεν θυμάμαι αν γράφει αν πόσο χρόνο ήταν ο Ιωσήφ όταν τον πουλήσανε. Αλλά ήταν μικρό παιδί. Τώρα 16 ήταν, 18 ήταν. Πάνω από 10 χρόνια πέρασε αυτή την κατάσταση. Και τον βλέπουμε τώρα να τον υψώνει ο Θεός. Ο Θεός, αδελφοί, λοιπόν, τα κάνει. Γι' αυτό λέει, ας σε τιμάει ο άλλος, ας σε επαινεί ο άλλος και μη το στόμα σου. Όχι.
Εάν θέλω πραγματικά, είναι μεγάλος πειρασμός για όλους μας αυτός. Όταν έχουμε δίκιο, έχεις την ανάγκη να επιχειρηματολογήσεις υπέρ σου. Είναι δύσκολο. Χρειάζεται πολύ μεγάλη εκπαίδευση να έχεις δίκιο ή να πραγματικά να έχει κάνει κάτι πολύ σπουδαίο ο Θεός μαζί σου και να κρατηθείς ή να το πεις χωρίς να το υπερτονίζεις. Εδώ βλέπουμε ότι ο Παύλος λέει συστέλομαι. Μήπως σας πω κάτι από αυτά που έχουν όντως γίνει στη ζωή μου και νομίζω ότι είμαι κάτι σπουδαίο. Και γιατί συστέλεσαι, Παύλο, γιατί δεν θέλω να καταστρέψω τη σχέση μου με τον Θεό. Αν αρχίζω αυτό και το εξωτερικεύω με τόσο μεγάλη ευκολία και αριθμολογώ κάθε τόσο το τι κάνει ο Θεός μέσα από μένα, και κάποια στιγμή που το έκανε, γιατί τον πιέζανε πολύ άσχημα, λέει ως άφρον λαλό. Γι' αυτό ο Παύλος και όλοι οι Άγιοι του Θεού είχαν τις επισκέψεις του Θεού. Γιατί ο Θεός ευαρεστήτο σε αυτού του είδους τα πολιτεύματα και τα περπατήματα. Το 44. Και είπεν ο Φαραώ προς τον Ιωσήφ, «Εγώ είμαι ο Φαραώ και χωρίς σου ουδείς θέλει σηκώσει την χείρα αυτού ή τον πόδα αυτού καθόλην την γη της Αιγύπτου». Εδώ έχουμε επιπλέον αναβάθμιση. Εδώ έχουμε τα χαρίσματα των νιαμάτων. Εδώ έχουμε τα μείζωνα χαρίσματα στην πραγματικότητα. Είναι προτύπωσης των μείζωνων χαρισμάτων. Χωρίς σου ουδείς θέλει σηκώσει την χείραν αυτού ή τον πόδαν αυτού. Τι του δίνει στην πραγματικότητα? Του δίνει την εξουσία δεσμήν και λύν. Ό,τι πεις θα γίνεται. Και κανείς, καμία δύναμη, επίγειος, επουράνιος ή καταφθόνιος, δεν θα μπορέσει να αντισταθεί σε αυτό το οποίο εσύ θα προστάξεις. Βλέπεις όμως από πόσα σκαλοπάτια και από πόσα επίπεδα και μετά από πόσα χρόνια έφτασε στο σημείο, πραγματικά ένα ασήμαντο παιδί να λέει λόγο στην Αιγύπτου και να είναι νόμος, σαν να ακούγεται φωνή Θεού. Από πού περάσαμε? Περάσαμε πρώτα από μία υπόσχεση και επαγγελία ότι όλοι θα μας προσκυνήσουν. Χαρήκαμε τόσο πολύ που πήγαμε και το είπαμε στους άλλους. Οι άλλοι μας μίσησαν τόσο πολύ που μας πούλησαν. Καθώς μας πούλησαν, ευτυχώς δεν σκληνθήκαμε με το Θεό. Κάποια στιγμή φάνηκε τα πράγματα να αλλάζουν όταν ο Πεντεφρής μας εμπιστεύτηκε την επιστασία του οίκου του. Και εκεί που λέμε τώρα, εντάξει, θα πάρει η ζωή μας στον δρόμο μας, ξαφνικά μας επιθυμεί η κυρία Πεντεφρίδου. Μας επιτίθεται τη μία, μας προσεγγίζει την άλλη, μας κολλάει την τρίτη, αντιστεκόμεθα, γιατί έχουμε ελπίδα στον Θεό, γιατί ξέρουμε ότι μας βλέπει. Εκείνη όμως το βιολί της, εμείς αρνούμεθα και εκείνη λυσάει και μας κατηγορεί άδικα. Και εκεί που περιμένουμε ότι ο Θεός θα κάνει να λάμψει η αλήθεια, βρισκόμαστε μαζί με τους εγκληματίες. Και εκεί όμως ο άνθρωπος αυτός δεν εσκληρύνθη με τον Κύριο και δεν λησμόνησε ποτέ τις υποσχέσεις του Θεού και παρέμεινε. Κάποια στιγμή δύο συνεχμάλωτοι μας εξομολογούνται κάτι που είδαν. Το διερμηνεύουμε και πράγματι γίνεται μετά από λίγο καιρό. Και εκεί που πιστεύουμε ότι κάτι πάει να γίνει, κάποια ελπίδα αμυδρά, μας ξεχνάνε και αυτοί. Μέχρι που φτάνουμε στο σημείο να βρεθούμε μπροστά στον Φαραώ και να του λύσουμε την απορία και το ενύπνιο. Και εκεί που φοβόμαστε να ελπίσουμε, μην την ξαναπατήσουμε για τρίτη φορά. Μήπως τώρα που θα του πω την αλήθεια, συμβεί κάτι και πάω στο μείον 2, στο μείον 3. Εκεί πέρα τότε ο Φαραώ κάνει μια φοβερή κίνηση και μας δίνει το δακτυλίδι του. Εκεί αρχίζει λοιπόν η αναβάθμιση, η μεταμόρφωση. Αποκτάει σχέση ο άνθρωπος με τον Θεό, με τον Κύριο της γης εκείνης, που είναι για μας ο Κύριος του ουρανού και της γης. Μετά το αποτέλεσμα της σχέσης είναι τα αγγίγματα του Κυρίου, η αγιότητα της ψυχής. Εκεί βλέπουμε τον Θεό, το χάρισμα της αξιοπιστίας. Πράγματι, εκεί ο Θεός αρχίζει και μιλάει, ακόμη πιο έντονα. Στη συνέχεια μας ανεβάζει σε μία ανάμαξα που βλέπουμε τα πράγματα τελείως διαφορετικά. Δεν τα βλέπουμε από τη γη, τα βλέπουμε πλέον αφιψηλού. Έχουμε μία πανοραμική θέα της καταστάσεως. Τα βλέπουμε από διαφορετική οπτική γωνία. Τότε ο Φαραώ μας συστήνει στους άλλους
Δεν χρειάζεται να συστήσουμε εμείς τον εαυτό μας, μας συστήνει ο Θεός, μας συστήνει ο Κύριος. Και αφού συμβούν όλα αυτά, έρχεται και το τελειωτικό, το απόγειον της χάριτος, να λες λόγο και να γίνεται. Η εξουσία του Θεσμικελίνη. Αλλά που φτάσαμε, από πού περάσαμε για να φτάσουμε σε όλα αυτά. Γι' αυτό πρέπει να ξέρουμε ότι όλα αυτά δεν γίνονται μέσα σε μια βραδιά. Και δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι και ο Απόστολος Παύλος πέρασαν 17 χρόνια για να γίνει Απόστολος. Απόστολος έγινε εκεί στην Αντιόχεια. 17 χρόνια ήταν κήρυκας, ένας απλός κήρυκας. Πλήρης Πνεύματος Αγίου, αλλά κήρυκας. Αφού και αυτός πήγε 3 χρόνια στην έρημο της Αραβίας, έλαβε την Αποκάλυψη από του Θεού, μετά από 14 χρόνια ταπεινά πηγαίνει στους Αποστόλους, καλά τα λέω. Θα μπορούσε να πει, γιατί να πάω να τους ενημερώσω. Ενημερώσω εγώ τώρα τους πρεσβυτέρους. Εγώ έχω αποκάλυψη, αδερφέ, εγώ έχω οδηγία. Είμαι οδηγούμενος. Χαιρετισμούς. Αν εσύ είσαι πιο οδηγούμενος κι εγώ από τον Παύλο, έχουμε σοβαρό πρόβλημα. Ή πρέπει να πίνουμε τα χάπια μας λιγμένα, ή θα πρέπει να πίνουμε νερό από τις εκβολές του Κηφισού. Κάτι από τα δύο θα συμβαίνει. Και μας έχει πειράξει το μυαλό. Κάτι συμβαίνει πάντως. Πάντως να είμαστε μεσός ασφαλής, αδύνατον είναι. Επομένως, αγαπητοί αδελφοί, πρέπει να ξέρουμε ότι η πραγματικότητα είναι συγκεκριμένη. Η οδηγία του Πνεύματος του Αγίου μας οδηγεί πάντοτε σε συμβουλές. Πάντοτε σε συμβουλές. Και όσο πιο πολύ ο άνθρωπος κινείται προς αυτή την κατεύθυνση, τόσο πιο πολύ ο Θεός τον χρησιμοποιεί. Έγινε Απόστολος ο Παύλος μετά από όλα αυτά. Μετά από 14 χρόνια πήγε στους τρεις. Μετά από 3-4 χρόνια γίνονται αυτά τα οποία γίνονται. Και γνωρίζουμε ποιος είναι ο Απόστολος Παύλος. Θα μου πεις, θα γίνουμε εμείς Παύλοι, αυτός είναι ο σκοπός μας. Ο σκοπός μας δεν είναι να γίνουμε Παύλος. Όχι, δεν έχουμε τέτοιου είδους αντιλήψεις, ούτε επιθυμίες. Έχουμε όμως μια άλλη επιθυμία, πολύ σημαντική. Να αποκτήσουμε προσωπική σχέση με τον Θεό και να μπορούμε να συνεννοηθούμε μαζί του και να ξέρουμε τι είναι αυτό που σε ευαρεστεί, Κύριε. Αμήν, αδελφοί. Τι είναι αυτό που σε ευαρεστεί, Κύριε, δεν θα μας αφήσει. Ο Κύριος να ευλογεί. Αμήν.